Μια μοναδική βιωματική εμπειρία που ουσιαστικά αποτέλεσε μια καλύτερη γνωριμία με τον πράσινο χρυσό τη Κρήτη είχαν το πρωί μαθητέ τη 3η τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου στο κτίμα Αγκρέκο τη Γκρεκοτέλ στο Άδελε. Τα παιδιά αφού ξαναγήθηκαν στη φάρμα και ήρθαν σε επαφή με του ελαιώνε, από του οποίου παράγεται το χρυσάφι τη κριτική γη, σαν άλλοι γευσυσιγνώστε, χρησιμοποιώντα τα μπλε ποτηράκια του και με την καθοδήγηση των ειδικών μαγεύτηκαν από τα αρώματα και τη γεύση του ελαιολάδου. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε και μάλιστα παιδιά σήμερα μαζί μας, που είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές και είναι επένδυση στο μέλλον. Τα ποσοστά μιλάνε για την παιδική παχυσαρκία. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά έξω από την τάξη να δουν πώς χρησιμοποιείται το λάδι και σε ένα χώρο που θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν και να φτιάξουν τα ίδια αυτά που θα φάνε. Το σημερινό ταξίδι στη γεύση με αποδέκτε στα παιδιά ήρθε έπειτα από τη δημόσια παρότριση των κορυφαίων επιστημόνων που συμμετείχαν στο πρόσφατο Διεθνέ Συνέδριο για την Κριτική Διατροφή που οργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Αριστεία για την Υγεία και την Ευεξία και τον όμιλο Νίκο Δασκαλαντονάκης με την υποστήριξη τη Γκρεκοτέλ, ώστε η αξία του πράσινου χρυσού να διαδοθεί στα παιδιά. Το 60 είχαμε την καλύτερη διατροφή, οι παππούδε μα την καλύτερη διατροφή από όλε τι χώρε που συμμετείχαν στην έρευνα των 7 χωρών και σήμερα δυστυχώ είμαστε χειρότεροι από πάρα, πάρα πολλέ χώρε. Έτσι λοιπόν, επειδή πάντα, αν θέλουμε να αλλάξουμε κακέ συνήθειε και πρέπει να απευθυνθούμε και να ξεκινήσουμε με τη νέα γενιά, θα έχουν τα παιδιά την εμπειρία να δοκιμάσουν και να εξοικειωθούν με το ελαιόλαδο στα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Παρόλο που είμαστε σε μια χώρα ελαιοπαραγωγική που το προϊόν, το ελαιόλαδο, έχει τόσο οικονομική όσο και διατροφική αξία υψηλή, δυστυχώς το 70% στη χώρα μας των καταναλωτών δεν γνωρίζουν τι τη πραγματική, την αυθεντική γεύση του ελαιολάδου. Ιδιαίτερη όμω ήταν η στιγμή που η 8χρονη Όλγα έδειξε στου μαθητέ τη πόσο εύκολα μπορούν ακόμα και τα παιδιά να παρασκευάσουν το γευστικό κριτικό ντάκο, χρησιμοποιώντα παξιμάδι, τριμμένη ντομάτα και φέτα, ελαιόλαδο και φυσικά ρίγανη από τα βουνά τη Κρήτη. Η αξία όλων αυτών είναι έξω από την τάξη και από ανθρώπου που γνωρίζουν και ξέρουν τι να πούν στα παιδιά. Και με αυτό το πείραμα που θα κάνουν, νομίζω ότι οι μαθητέ μου θα μαγευτούν σήμερα. Όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο καθηγητή, mm. ο κύριο Στέφανο ότι η δίαιτα των φτωχών, ο τρόπος ζωής των φτωχών των παππούδων μας είναι σήμερα το ζητούμενο για τους πλούσιους.